Πρόταση να δοθεί το όνομα της αδικοχαμένης Τζευριέ σε μια πλατεία ή σε κάποιο δρόμο κατέθεσε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της Τετάρτης στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης ο Παύλος Μιχαηλίδης. Όπως σημειώνει ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος, θα πρέπει να τιμηθεί η μνήμη της 29χρονης κοπέλας, όπως ακριβώς έγινε στο Διδημότυχο με την Ελένη Τοπαλούδη. Εδώ και λίγες ημέρες είναι γνωστό πλέον ότι δυστυχώς η Αλεξανδρούπολη έχει μπει στο χάρτη με τις πόλεις όπου έχουν γίνει γυναικοκτονίες, δολοφονίες, όπως είναι τοπικά κάποιος το 2021 στην χώρα μας. Δεν θα μπορούσε λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο να το περάσει αυτό έτσι απαρατήρητο, ασχολίαστο. Και πήρα την πρωτοβουλία στη χθεσινή συνεδρίαση, προτείνοντας στην Δημοτική Αρχή να τιμήσουμε τη μνήμη της δικοχαμένης Τζευριέ. Να το πούμε, ένα ακόμη θύμα, το 16ο, το οποίο όμως στη δική μας περίπτωση ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου. Είναι τρομερό. Πρότεινα λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος να τιμήσουμε τη μνήμη της με κάποια ονοματοδοσία, με κάποιο μνημείο. Θυμίζω ότι αντίστοιχα το Δημοτικό Συμβούλιο και πολύ καλά έπραξε στο Διδημότυχο, τίμησε τη μνήμη της Ελένης Τοπαλούδη. Η Τζευριέ θα πρέπει να γίνει σύμβολο, τονίζει, και να σταματήσουν με αυτόν τον τρόπο η σιωπή, ο φόβος και τα φαινόμενα της ενδοοικογενειακής βίας. Να μην αυτή η θυσία, γιατί πρόκειται και περί θυσίας, να μην περάσει έτσι. Διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο, αν γίνει σύμβολο η Τζευριέ, ήδη είδαμε ότι στην κηδεία σπάσαν στερεότυπα ετών. Μόνο έτσι θα μπορέσει να σπάσει αυτός ο φόβος, η σιωπή και να σταματήσουν τα φαινόμενα της ενδοοικογενειακής βίας. Τέλος θέλω να πω ότι ο παραδειγματισμός δεν είναι μόνο φυλακή. Τιμωρία είναι και για τον ίδιο τον δράστη, τον θήτη, να δει η Τζευριέ να γίνεται σύμβολο και τα παιδιά του να είναι περήφανα για τη μητέρα τους. Γιατί ξέρετε, αυτά τα ανήλικα πρέπει να βρουν τον τρόπο να περπατήσουν, να προχωρήσουν μπροστά, να σπάσει αυτή η αλυσίδα που υπάρχει σε αυτή την οικογένεια, διότι φαίνεται από ό,τι μάθαμε ότι υπάρχει παραβατικότητα και σε προηγούμενες γενιές.